Είμαι από τον blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και είμαι μαζί με τον Μανώλη τον Μπολέντα για να κάνουμε μια συζήτηση για την πολιτική, για την ποιήση, για διάφορα θέματα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Είναι τιμή μου να συνομιλώ με έναν άνθρωπο ο οποίος αυτοαποκαλείται Ελευθεριακός. Να είσαι καλά. Και αισθάνομαι εντελώς ταυτόσιμος. Ωραία. Πολύ ωραία. Έχεις σπουδάσει και είσαι και διδάκτορ συγκριτικής λογοτεχνίας. Μπορείς να μου πεις τι ακριβώς είναι συγκριτική λογοτεχνία? Γιατί πολλοί κόσμοι ίσως να μην ξέρει, και εγώ δεν ξέρω καλά-καλά δηλαδή τι είναι. Πολλοί άνθρωποι με έχουν ρωτήσει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Όπως ξέρεις ή δεν ξέρεις, η λέξη φιλολόγ είναι μια αρχαΐζουσα λέξη στην αγγλική γλώσσα και κανένα τμήμα φιλολογίας δεν επωνομάζεται έτσι στα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια. Στην Αμερική, όπου εγώ έχω σπουδάσει, υπάρχουν τα τμήματα που αυτοαποκαλούνται English ή Comparative Literature ή Literature σκέτο. Η συγκριτική λογοτεχνία είναι ένας κλάδος της φιλολογίας, ο οποίος μελετά συγκριτικά κείμενα, λογοτεχνίες. Δηλαδή, μπορεί να μελετήσει την αγγλική λογοτεχνία σε σχέση με την ισπανική λογοτεχνία, μπορεί να μελετήσει έναν Ιταλό λογοτέχνη σε σχέση με έναν Άγγλο ή Γάλλο λογοτέχνη, ο οποίος ή η οποία έχει ασκήσει κάποια επίδραση σε αυτόν, και ο μελετητής να αποφασίσει ότι θέλει να συγκρίνει αυτά τα δύο. Στο πανεπιστήμιο που εγώ σπούδασα, ο κλάδος αυτός είχε τον τίτλο Comparative Literature. Αλλά αυτό περιλάμβανε όλο το φάσμα των σπουδών αυτών. Μετά τα μαθήματα του διδακτορικού, το πανεπιστήμιο αυτό μας έδιδε την ευκαιρία να κάνουμε μία διατριβή ακαδημαϊκή ή να γράψουμε κάτι δικό μας. Υπήρχε από τότε, υπήρχαν 4 πανεπιστήμια στην Αμερική τη δεκαετία του 80 που προσέφεραν τη δημιουργική γραφή που λέμε τώρα στην Ελλάδα, που έχει γεμίσει τον κόσμο. Ναι, γίνονται πολλά σεμινάρια, αλήθεια. Ναι, ναι. Και υπάρχει ένα μεταπτυχιακό στη Φλόρινα δημιουργικής γραφής. Ναι. Ναι. Δεν το γνώριζα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν εγώ αποφάσισα να γράψω κάτι δικό μου ως διδακτορική διατριβή και να μην κάνω μια ακαδημαϊκή έρευνα. Και έγραψες? Και έγραψα ένα λιμπρέτο για μια όπερα. Μάλιστα. Ναι. Πρέπει να σημειώσω ότι ήδη όταν τέλειωνα τις σπουδές μου είχα αποφασίσει ότι ο ακαδημαϊκός κόσμος δεν ήταν αυτός στον οποίο θα ήθελα εγώ να κινηθώ. Ναι. Ναι. Αλλά πρόλαβα και απέκτησα τις γνώσεις. Μάλιστα. Για ένα διάστημα δίδαξα μάλιστα λογοτεχνία στο Derry College, ένα μικρό. Ήταν πολύ βραχύβια η σχέση μου με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά αποφάσισα μετά από αυτό ότι θα γίνω δημοσιογράφος για να τιμήσω και εγώ αυτό το τεράστιο επάγγελμα που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Να σημειώσω ότι όταν ήμουν μικρός διάβαζα χρονογραφήματα και μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν σαν ποίηματα και σκεφτόμουν τότε ότι ένας δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, ένας αριστοκράτης του πνεύματος και αριστοκράτης της επικαιρότητας, ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά την επικαιρότητα και δεν κάνει απλώς ένα ρεπορτάζ, αλλά την διηλίζει και βοηθά τον άνθρωπο να διαμορφώσει άποψη. Και φανταζόμουν ότι κάθεται σε ένα πολύ ωραίο γράφημα. Είχες μεγάλη φαντασία. Βέβαια, φαντασιόπλητρος από μικρός. Είχε μεγάλη φαντασία. Φανταζόμουν ότι κάθεται σε ένα πολύ ωραίο χώρο όπως είναι αυτός εδώ που είμαστε τώρα και έχει ωραία φυτά, έχει πολύ καλή μουσική υπόκρουση κτλ. Και την ήθελα αυτή την sinecure, γιατί αυτή τη στιγμή αυτόν τον θόκο θα το μεταφράσω. Βέβαια τώρα, όπως σε βλέπω και με βλέπεις, πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου λέω ότι έχω φύγει από την
από την εργασία αυτή και δεν είμαι δημοσιογράφος, μην μου λέτε πράγματα, δεν θέλω να ξέρω. Κάπως έτσι. Τώρα με πήγε σε μια άλλη ερώτηση αφού αναφέρθηκε στη δημοσιογραφία. Δουλεύει στο Κόκκινο, έτσι, έχει μια εκπομπή στο Κόκκινο, στο 105,5. Mm-hmm. Που λέγεται Επί Ασπαλάθων. Επί Ασπαλάθων. Έχω δύο εκπομπές. Έχεις δύο εκπομπές. Η άλλη ποια είναι? Έχω μείνει πίσω, μάλλον. Ε. Κοίτα, η άλλη την δεν την γνωρίζει, διότι πρέπει να ξυπνάσει 5 το πρωί για να. Όχι, δεν ξυπνάω. Ξυπνάω λίγο αργότερα, αλλά 5 όχι. Εντάξει. Λοιπόν, θα σε παίρνω τηλέφωνο από εδώ. Να μην ξυπνάς. Για να σηκώνεις να ακούσεις μία άλλη εκπομπή που κάνω που έχει τίτλο Πρωινό Πρελούδιο. Α, πρωινό. Είναι πρόσφατη. Ναι, είναι από το Πάσχα και μετά. Α, το Πάσχα και μετά. Την κάνω αυτήν την εκπομπή. Μία εκπομπή που διασκεδάζω πάρα πολύ εγώ όταν την ετοιμάζω. Είναι αποκλειστικά λόγια μουσική. Και ψάχνω και βρίσκω διάφορα ωραία ανέκδοτα για τους συνθέτες, πράγματα για τις ορχήστρες. Μαθαίνω και εγώ. Πολλά πράγματα κάνετε σε αυτήν την εκπομπή. Μια λοιπόν που μου πει για τη δημοσιογραφία, θέλω να σε ρωτήσω από τα στοιχεία που έθεσε πριν και τι προποθέσει που πίστευε εσύ, φανταζόμαι ότι το πιστεύει ακόμα και τώρα και δεν είναι στη σφαίρα τη φαντασία, ότι θα έπρεπε να έχει ένα δημοσιογράφο. Ωραία. Δηλαδή του να διηλύσει, ας πούμε, την επικαιρότητα και να τη δίνει στον κόσμο να τη σκέφτεται κριτικά. Ναι. Δεν θέλω να μου πει ονόματα γιατί δεν ενδιαφέρει αυτό. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει έτσι καλώ. Έχει συναντήσει του ανθρώπου, α πούμε, στον χώρο που είσαι, που να προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Βέβαια, αυτές οι συναντήσεις ήταν με ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν πλέον και δεν ήταν και συναντήσεις προσωπικές. Ναι, δεν ήταν. Ο μόνος που μπορώ να θυμηθώ τώρα ήταν ο Βάσιος Μαθιόπουλος. Ένας δημοσιογράφος στον ΔΟΛ, την εποχή που εργαζόμουν στην Athens News, η οποία στεγαζόταν στη Χρήστου Λαδά. Την είχε πάρει την εφημερίδα ο Μακαρίτης Χρήστος Λαμπράκης από τον Γιάννη Χόρν, που την εξέδιδε από το 1949, εάν θυμούμε καλώς. Με τον οποίο και ο Βάσκος Μαθιόπουλος δεν ζει πια, έχει πεθάνει εδώ και 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ένας λαμπρός άνθρωπος για μένα. Διαφωνούσαμε πολύ συχνά σε συζητήσεις που κάναμε εκεί στο χολ, ας πούμε, δεν έχω πάει ποτέ στο σπίτι του. Αλλά ήταν ένα πρότυπο για μένα. Πρώτα-πρώτα ήταν ένας πολύ ευγενής άνθρωπος σε μια εποχή που έβλεπα δημοσιογράφο και έκανα λίγο πιο πέρα, διότι η φρασιολογία συνήθως που ακολουθούσε τη σκέψη ήταν εντελώς χυδαία. Μία ψευδομαγιά εξωτερικά, η οποία αν την ανίχνευες, θα βρίσκεις ότι πήγαζε από μία ψευδομαγιά. Οπότε αυτή η λακωνικότητα που πιστεύω εγώ ότι πρέπει να έχει ο λόγος του δημοσιογράφου και η ευγένεια στην προσέγγιση του θέματος, η κριτική ματιά, η κρίση, απήχε πάρα πολύ από τους συναδέλφους μου. Δεν λέω ότι την είχα εγώ, έτσι, διότι ήμουν νεοφώτιστος και προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω τι γίνεται με τους δημοσιογράφους, μέχρι που έμαθα ότι για να γίνεις μεγάλος δημοσιογράφος πρέπει να έχεις και ένα δεύτερο μισθό από το Υπουργείο Εσωτερικών ή Εξωτερικών Εθνικής Αμήνης, και είπα εντάξει, θα βγάζω το ψωμί μου και θα μιλάω μόνο με ανθρώπους σαν τον Βάσιο Μαθιόπουλο, ο οποίος σημειωτέων μου είπε μια μέρα, που με είδε λίγο κάπως στενοχωρημένο στη δουλειά, ότι Μανολάκη σημείωσε ότι στην Ελλάδα αυτό που μετράει για όλους τους κλάδους είναι η ημιμάθεια. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ότι αυτοί που κάθονται στην κορυφή της πυραμίδας είναι οι ημιμαθείς οι ίδιοι. Εγώ στραβομουτσούνιασα λίγο, διότι πίστευα ότι ο Χρήστος Λαμπράκης ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος γενικός. Βέβαια, μετά που είδα ποιοι ήταν οι άλλοι εκδότες, κατάλαβα τι εννοούσε ο κ. Μαθιόπουλος, ο Μακαρίτης πλέον Βάσιος Μαθιόπουλος. Αυτό όμως έμεινε μέσα μου. Σε σημάδεψε, ας πούμε. Με σημάδεψε. Οπότε αποφάσισα να ασχοληθώ με το πολιτιστικό ρεπορτάζ και να γράφω κάποια μονόστιλα κάπου-κάπου που μου προσφέρονταν από την αρχισυνταξία για να μην χάσω και τη δουλειά μου. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή άλλους. Άλλους.
Μιλά... Να πάμε παλιά, ξέρω εγώ. Α, όχι. Εγώ λέω αν υπάρχουν ζωή τώρα, αν διακρίνεις σε τώρα... κάποιους. Μου αρέσει ο Νίκος Ξηδάκης. Ναι. Πιστεύω ότι έχει καλό λόγο και συμφωνώ σε πολλά πράγματα. Πολλά μαζί. Ναι. Ο Παντελής Μπουκάλας είναι ένας χρονογράφος ο οποίος με συγκινεί πάρα πολύ και ως ποιητής. Εντάξει, και στην Αυγή, και στην Αυγή διαβάζω συχνά. Mm-hmm. Ο Φίλης, πιστεύω ότι... Ο Νίκος ο Φίλης. Ναι. Ναι. Ότι τα editorial, ας πούμε, είναι... Είναι δυνατά, πιστεύεις. Πολύ δυνατά. Ωραία. Άλλους... Όχι. Αν με ρωτούσες, σας πω το αντίθετο, θα έλεγα. Όχι, εντάξει, τώρα. Γιατί δεν θα τελειώναμε. Mm-hmm. Okay. Ποιες είναι για σένα οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος για να μπορεί να ονομαστεί δημοσιογράφος? Καλή ερώτηση. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω ευθέως, διότι σε μια χώρα όπου κανένας δημοσιογράφος δεν είναι αντικειμενικός, όλοι εξυπηρετούν είτε το αφεντικό τους, εάν θέλουν να προοδεύσουν ως δημοσιογράφοι, δηλαδή να βγάλουν και χρήματα, να πάρουν βραβιάκια και τέτοια πράγματα, είτε εξυπηρετούν κόμματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει γι' αυτό. Mm. Πες με λίγο αμερικανάκι εμένα, σε κάποια θέματα. Πιστεύω ότι η είδηση είναι πάντοτε ένα ψυχρό πράγμα. Να. Δεν χρειάζεται σχόλιο στην είδηση. Μπορεί να την κρίνει ο κάθε άνθρωπος. Για να επανέλθω τώρα λίγο στις σπουδές σου. Εκτός από λογοτεχνία, συγκριτική λογοτεχνία, έχεις σπουδάσει και οικονομικά. Σωστά. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο τομείς σου άρεσαν και οι δύο, ή το έκανες για να έρθεις κάπως στα ίσα σου? Άρχισες με οικονομικά καταρχήν, σπουδές στα οικονομικά. Άρχισα με οικονομικά. Μάλιστα. Και πες όταν, όταν ήμουν 17 ετών και έπρεπε να σκεφτώ τι θα κάνω με τη ζωή μου. Να. Ναι. Πολύ δύσκολο αυτό στα 17 ετών, εντάξει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Στην Αμερική είχες την ευχέρεια και ακόμα την έχεις να αλλάξεις γνώμη και στα 22 για να κάνεις κάτι άλλο. Στην Ελλάδα φοβάμαι ότι από 12 πρέπει να ξέρεις, θα γίνεις γιατρός, δικηγόρος ή κάτι άλλο. Το οποίο είναι εγκληματικό να. Για την ψυχή ενός παιδιού. Τέλος πάντων, εμένα η πρώτη μου επαφή με το πανεπιστήμιο ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας με τους γονείς μου ότι θα σπουδάσω οικονομικά. Δηλαδή, οι γονείς μου λέγανε ότι ο πατέρας μου έλεγε να γίνω πολιτικός όταν ήμουν μικρός. Πολιτικός. Ότι στην Κρήτη, οπωσδήποτε, με τόση αγάπη που νιώθει ο λαός για την οικογένειά μου, σίγουρα θα εκλεγόμουν. Και μου είπε ότι ξέρεις, ή νομική, ας πούμε, θα ακολουθήσει ή οικονομικά. Εγώ δικηγόρος δεν ήθελα να γίνω ποτέ, διότι θα ήμουν αναγκασμένος, φαντάζομαι, να δέχομαι αιτήσεις από τύπους όπως αυτόν τον τύπο που διέπραξε μια πολιτική δολοφονία προχθές το βράδυ και θα αναγκαζόμουν να λέω συνέχεια. Να τον υπερασπιστείς. Και να τον υπερασπιστείς, να λες όχι, όπως λέει. Ναι. Ακριβώς. Και πάρα πολλούς άλλους. Γενικώς το έγκλημα δεν θα μπορούσα να το υπερασπιστώ. Και θα ήμουν πάρα πολύ φτωχός άνθρωπος σήμερα. Οπότε αποφάσισα να σπουδάσω οικονομικά και ξεκίνησα με την μελέτη της αστικής οικονομολογίας στο Πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια της οποίας αντελήφθην ότι υπάρχει και μία άλλη φιλολογία της πολιτικής οικονομίας που είναι κυρίως ο μαρξισμός, η μαρξιστική σκέψη, και γύρω στα μισά των σπουδών μου αποφάσισα ότι θα συνεχίσω στα οικονομικά, αλλά στην πολιτική οικονομία και όχι στην οικονομολογία, την αστική. Mm-hmm. Διότι ήδη από αυτή την ηλικία είχα υποψιαστεί ότι η αστική δημοκρατία ίσως να είναι και η πιο χυδαία ανακάλυψη του ανθρώπου. Mm-hmm. Μία ανακάλυψη ενός συστήματος το οποίο καλλιεργεί την πονηριά στους ανθρώπους, την αγενή άμυλα και όχι την ευγενή, με εκπροσώπους του ατόμου ή των λαών, και αποφάσισα ότι θέλω να δω αλλιώς τα πράγματα. Οπότε ανακάλυψα τη μαρξιστική φιλολογία πριν από αυτή, βέβαια. Μελέτησα πάρα πολύ κατά μόνας την κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία και μέσα σε αυτή τη διαδικασία ανακάλυψα ένα πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη, το New School for Social Research, το οποίο ιδρύθηκε το 1937 από πολιτικούς πρόσφυγες, καθηγητές και διανοούμενους που καταδιώκονταν από
από τους Ναζί, από τους φασίστες στη Γερμανία κυρίως, ήρθαν στη Νέα Υόρκη και τους φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο Κολόμπια, τους παραχώρησε ένα τμήμα του Πανεπιστημίου και ονομάστηκε αυτό University in Exile. Μετά διασπάστηκε αυτό, έφυγαν οι Λουξεμβουργιανοί, οι οπαδοί της Ρόζας, έφτιαξαν το New School for Social Research και εκεί έκανα αίτηση και με δέχτηκαν και έκανα το μάστερ μου στην πολιτική οικονομία. Μάλιστα. Ένα πανεπιστήμιο λαμπρό και μόνο δηλαδή το γεγονός ότι ο Πολ Μπαράν και ο Πολ Σουίζη που εξέδιδαν το Monthly Review και είχαν γράψει το μονοπωλιακό καπιταλισμό, το βιβλίο αυτό, μία βίβλο για τη μελέτη του καπιταλισμού κατά την άποψή μου, ήταν αρκετό για να με δελεάσει να συνεχίσω σε αυτό το πανεπιστήμιο. Έμαθα πολλά γράμματα στο New School for Social Research. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχεις πει σε συνέντευξη σου στον Νίκο Κουρμουλή, θα σε περάσω κάτι άλλο τώρα, στην Αυγή, το 2012, ότι η μουσική αποτελεί για μένα το κύριο βοηθητικό εργαλείο κατά τη δημιουργική διαδικασία. Θέλω να μου μιλήσεις καταρχήν λίγο για αυτό το βοηθητικό ρόλο της μουσικής, πώς το εννοείς. Αν εγώ το έχω καταλάβει σωστά, μπορεί να το έχω καταλάβει και λάθος. Εγώ, ας πούμε, πάω να δημιουργήσω κάτι, όχι ότι δημιουργώ κάτι φοβερό, αλλά αν και βάλω, ας πούμε, ένα μουσικό κομμάτι, συνήθως ή θα απορροφώμαι από αυτό που κάνω ή από το τραγούδι. Και δεν θα ακούσει το κομμάτι. Ή θα ακούω μόνο το τραγούδι και δεν θα κάνω το άλλο. Θα χορεύεις και θα αφήσεις τα πράγματα στη μέση. Μπράβο. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Πώς μπορεί να το κάνει κάποιος. Εννοούσες αυτό ή... Το εννοούσα κάπως διαφορετικά. Ναι, για πες μου. Εγώ σπάνια ακούω μουσική όταν γράφω ένα ποίημα. Με απορροφά το ποίημα. Εννοώ ότι η μουσική για μένα είναι η μητέρα των τεχνών. Ο πιο πολλής κόσμος πιστεύει ότι η ποίηση είναι, από τον Όμηρο και μετά, ότι η ποίηση είναι η μητέρα των τεχνών. Εγώ γενικά πιστεύω ότι η αρχιτεκτονική είναι η μητέρα των τεχνών γενικότερα. Αλλά η μουσική είναι ένα, πώς το λένε αυτό, frustration, θέλω να πω. Μια πικρία μέσα που δεν έχω γίνει μουσικός, ή συνθέτης, ή αρχιμουσικός τέλος πάντων. θα ήθελα πάρα πολύ να είχα γίνει, δεν είχα αυτή την ευχέρεια όταν ήμουν μικρός. Και με συγκινεί πάρα πολύ η μουσική. Αλλά για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, επειδή δεν νομίζω ότι έχω το χάρισμα του οικαστικού ποιητή. Οι πιο πολλοί ποιητές είναι οικαστικοί, δηλαδή έχουν τρομερή φαντασία σε σχέση με την εικόνα. Βλέπουν πράγματα. Εγώ δεν το έχω αυτό το τάλαντο. Και μάλιστα όταν διάβαζα τον Έζρα Πάουντ στις σπουδές μου και τον εικονισμό, που ήταν ένα κίνημα που είχε δημιουργήσει ο Έζρα Πάουντ, έλεγα μήπως να παρατήσω τα όπλα, να κάνω κάτι άλλο, να γίνω υδραυλικός, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Γιατί δεν το έχω αυτό. Γιατί δεν το έχω. Ναι. Όμως, όπως και πήγε ο T.S. Eliot, που είναι ένας πολύ αγαπημένος μου ποιητής, ναι. Δεν είπα άνθρωπος, έτσι να σημειωθεί αυτό, στα πρακτικά της Βουλής που ήταν το σημειώσιμο αυτό, Είχα διαβάσει σε ένα δοκίμιο του T.S. Eliot ότι ένα ποίημα ξεκινάει από έναν εσωτερικό ρυθμό. Και αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Διότι ήταν σαν να άκουγα κάτι το οποίο ήδη γνώριζα όταν διάβασα αυτή τη φράση. Και όντως, για να γράψω εγώ ένα ποίημα, αυτό που με κάνει να το γράφω είναι ένας ρυθμός. Δηλαδή θα εκνευριστώ από κάτι, για παράδειγμα. Αυτά τα πράγματα που λέω μέσα μου για να αντιδράσω στον εκνευρισμό αυτό, έχουν ένα ρυθμό. Εάν δεν τον έχουν, δεν μπορείς να το... Το αφήνω. Ναι. Δηλαδή, για να χορέψω εγώ, εντός εισαγωγικών, πάνω στη λευκή κόλλα, πρέπει να συμβαίνει μέσα μου ένα ντου-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 ντου. Αλλιώς, ξέρεις, είδα αυτό, φαντάστηκα εκείνο. Όχι. Όχι, δεν μου το κάνει. Αλλά όλο αυτό όμως, αυτός ο ρυθμός μπορεί να μετά να σου δημιουργήσει εικόνες φανταστικές. Έρχονται μετά οι εικόνες. Έρχονται μετά. Ναι, σπάνια σε μένα. Θυμάμαι ένα βράδυ, για παράδειγμα, που είχα κολλήσει
για πολύ καιρό για να τελειώσω ένα ποίημα, δεν μπορούσα να το τελειώσω διότι δεν είχα την εικόνα την οποία ο λόγος ήθελε. Και πέρναγα από το Ζάπιο, πηγαίνοντας στο σπίτι μου από τη δουλειά και εκεί υπάρχει ένα άγαλμα του Καραϊσκάκη πάνω σε ένα άλογο, όπως βγαίνουμε από το Ζάπιο. Και δεν ξέρω ακριβώς πώς μου ήρθε αυτή η εικόνα, δηλαδή ήρθε αυτή η εικόνα. Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν έρχονται συνήθως, βγαίνουν από μέσα ή δεν έρχονται απ' έξω. Αλλά ίσως επειδή άκουγα και κάτι με headphones, που δεν θυμάμαι τι ήταν, νόμιζα ότι αυτός ο ήχος έβγαινε μέσα από το άγαλμα, μέσα από την κοιλιά του αλόγου. Και αν θυμάμαι καλά το στίχο λέει κάτι μέσα από το άγαλμα της νύχτας, κάτι τέτοιο. Αυτή η εικόνα δεν υπήρχε πριν από μένα, είδα το άγαλμα, δεν ήρθε από το άγαλμα και μόνο, αλλά ήρθε. Και αυτό συμβαίνει, αλλά πάντα ο ρυθμός, το beat είναι αυτό που κινεί το νευρικό μου σύστημα και τον εγκέφαλό μου και μπορώ να γράψω. Άλλοι ποιητές, όπως ο Ηλίτης για παράδειγμα, τεράστιος στην εικόνα, ζηλεύω πάρα πολύ, αλλά δεν το έχω αυτό. Οπότε κάπως έτσι απάντησα στη συνέντευξή μου. Ωραία. Αν έγραφες ένα CD στον εαυτό σου, ποια θα ήταν τα τρία μουσικά κομμάτια που θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχουν μέσα? Μόνο τρία? Βάλε παραπάνω, βάλε όσο θες. Όχι, θα βάλω τρία διότι σέβομαι την ερώτησή σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω διότι είναι πράγματα τα οποία ακούω 50 φορές την ημέρα. Και μετά την επόμενη μέρα που να ακούσω κάτι διαφορετικό 50 φορές την ημέρα. Σωστά. Αλλά θα απαντήσω. Πρώτα απ' όλα θα έβαζα στο CD αυτό την πρώτη σουίτα για τσέλο του Johann Sebastian Bach σε εκτέλεση του Ροστροπόβιτς. Θα έβαζα σίγουρα το σήμα της εκπομπής μου, το Protest από την όπερα Σατιαγκράχα του Philip Glass. Και θα έβαζα περισσότερο για συναισθηματικούς λόγους το Concerto d'Aranjuez του Ροντρίγκο. Διότι είναι η πρώτη σύνθεση από τον χώρο της λόγιας μουσικής που άκουσα στα 7 και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Βρήκα το δίσκο αργότερα και τον είχα σπάσει αυτό το δίσκο. Οπότε αυτά τα τρία για τώρα μην ξαναρωτήσεις γιατί θα πω κι άλλο. Έτσι υπάρχει Pink Floyd, Metallica ακόμα. Wow, αυτό για Μετάλλικα θα έβαζε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, θα έβαζε κάποιο δίσκο. Ποιο σου ήρθε στο μυαλό και έβαζε. Crawling faster, obey your master. Μάλιστα, το Master Puppets δηλαδή. Ναι. Yeah. Okay. Λοιπόν, επειδή έχει κάνει αρκετέ μεταφράσει με θεματολογία που εκτείνεται από τα θέματα ας πούμε, του έρωτα μέχρι του αναστενάριδε, ποια πρέπει να είναι τα συστατικά στοιχεία του περιεχομένου ή του συγγραφέα ενό κειμένου για να ασχοληθεί με τη μετάφρασή του? Τι πρέπει να έχει δηλαδή? Για να είμαι ειλικρινής, όπως και πάρα πολλά πολιτικά πρόσωπα στη χώρα μου, θα σε απαντήσω ευθέως. Έτσι θέλω. Ξέρω, πάντοτε θυμάμαι την τώρα Παγκογιάννη το λέω αυτό. Ναι. Και το έλεγε, συγγνώμη σε δακόπτη, ο Καραμαλής, έλεγε συνήθως θα τα πούμε ξεκάθαρα και κάνε τα χέρια του κάπως έτσι, ναι. Για να πείσει. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό δεν πιστεύω να το. Αυτό το χουί δεν πιστεύω να το κληροδότησε ή να το κληρονόμησε από το πατέρα της Δώρας. Γιατί και αυτός μιλάει πάντα. Ναι, ειλικρινά. Δεν κάνει τέτοια. Ναι. Γιατί καμιά φορά μπορείς να μάθεις και από τον εχθρό πράγματα. Σωστά. Λοιπόν, πριν ξεχάσω την ερώτησή σου, πρέπει να είμαι ειλικρινής και να πω ότι όλες οι μεταφράσεις που έχω κάνει μέχρι τώρα ήταν προσφορές και τις έκανα για βιοποριστικούς λόγους. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχισα υδρότα, αίμα και δάκρυα, blood, sweat and tears, για να τις κάνω. Για παράδειγμα, τα αναστενάρια της Αγίας Ελένης ήταν ένα βιβλίο που δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Το folklore γενικώς δεν μου λέει κάτι. Ναι. Ούτε τα αναστενάρια, πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να καίνετε τις πατούσες τους για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν τι, εκτός από εγκάβματα, τι άλλο μπορεί να τους προσφέρει.
Όμως η πρώτη μετάφραση που έκανα, που ήταν για τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, το Κώστα το Λιβγεράτο, ο οποίος ξεκινούσε, ήταν η πρώτη έκδοση που έκανε τότε, ήταν το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε, και ήμασταν και φίλοι και ήθελα και να βοηθήσω το εγχείρημα των εκδόσεων. Ήταν ένα βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν, «Τα ανέκδοτα του πεπρωμένου», ήταν το πρώτο βιβλίο που μετάφρασα το 1889, αλλάζουμε στο 9 το 8, του 1989, και το οποίο διάβασα για πρώτη φορά, λίγο πριν το μεταφράσω, και στην αγγλική γλώσσα μάλιστα, γιατί ήταν Δανέζα η Κάρεν Μπλίξεν. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και μου άρεσε πολύ, και εάν το γνώριζα αυτό, μπορεί και να έκανα προσφορά, να το προσφέρω για μετάφραση. Ναι. Επίσης, ένα βιβλίο που με έκανε πάρα πολλές φορές να δακρύσω όταν το μετέφραζα και ήταν ένα ποίημα αυτό το μυθιστόρημα, ήταν της Ιβόν Βέρα, μια συγγραφέας από την Αφρική, η οποία πέθανε πάρα πολύ νέα, δυστυχώς, από καρκίνο. Η φλεγόμενη πεταλούδα, εκδόσει Μετέχμιο. Η πρόταση δική μου για τον τίτλο ήταν «Η πεταλούδα φλέγεται». Ξεχνάω τώρα τον αγγλικό, ήταν «Butterfly Burning». Βέβαια, ο εκδότης είχε το δικαίωμα στη σύμβασή μας να αποφασίσει αυτός για τον τίτλο, και βγήκε έτσι, δεν πειράζει. Αυτό ήταν ένα βιβλίο επίσης που διάβασα μετά που μου το προσέφερε ο εκδότης, το οποίο με συγκίνησε τόσο πολύ. Μου θύμιζε για κάποιο λόγο που δεν θέλω να αναλύσω τώρα, το Γιάννη Ρίτσο, η γραφή της. Πάρα πολλές φορές σταματούσα τη μετάφραση, διότι ήμουν τόσο συγκινημένος που έπρεπε να κάνω μια βόλτα. Μάλιστα. Και θα πρότεινα τώρα σε εκδότη, δηλαδή θα το κάνω ακόμα, δεν έχω κάνει όλη τη δουλειά, έναν τεράστιο Αμερικανό ποιητή, σύγχρονο του Έλιοτ, και τον οποίο ο Έλιοτ θεωρούσε δάσκαλό του και τον είχε αποκαλέσει έναν μη αναγνωρισμένο γίγαντα της ποιήσης, τον Κόνραντ Έικεν, έναν Αμερικανό από τον Νότο ποιητή. Θα τον επέλεγα και για τα βιογραφικά στοιχεία που γνωρίζω από τότε που σπούδαζα γι' αυτόν. Ήταν ένα παιδί που είδε τον πατέρα του να αυτοκτονεί πυροβολώντας τον εαυτό του, τον είδε από το παράθυρο στα 7 του χρόνια, κάτι το οποίο κουβαλούσε όλη τη ζωή μέσα στην ψυχή του. Αυτόν τον ποιητή θα επέλεγα, ναι, βέβαια, και βέβαια για την τέχνη του. Ναι. Θα το κάνω αυτό, διότι εδώ και χρόνια το μεταφράζω. Οπότε έχεις έτοιμο υλικό αρκετό. Σχεδόν έτοιμο, ναι. Α, είναι σχεδόν έτοιμο. Ναι. Ωραία. Στο εύχομαι αυτό. Ευχαριστώ. Μακάρι. Θα σε ρωτήσω αν έχεις ασχοληθεί με το θέατρο και αν ναι, με ποιον τρόπο. Καθόλου. Καθόλου. Με το θέατρο. Με την υποκριτική τέχνη, καθόλου. Όταν σπούδαζα οικονομικά στο πρώτο μου πτυχίο, είχαμε στο πανεπιστήμιο μου την ευχέρεια της επιλογής άλλων μαθημάτων, εκτός κλάδου. Στα οικονομικά κιόλας, Ναι. Μπράβο. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν ξέρω, να πάρουμε ένα τηλέφωνο του Γιώργου Αρβανιτόπουλου τώρα να κάνουμε. Ναι, δεν νομίζω ότι θα. Πώς λέγεται αυτή, τηλεδιάσκεψη. Τηλεδιάσκεψη, μπράβο, ναι. Ναι, είχαμε αυτή την επιλογή το 1973 και εγώ επέλεξα να πάρω μαθήματα όπως εισαγωγή στην ψυχολογία, εισαγωγή στην λογοτεχνία, και είχα πάρει και 3-4 μαθήματα στην γραφή, θεατρική γραφή. Ναι, αλλά υποκριτική ή όχι. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Τα μόνα μαθήματα που έχω πάρει υποκριτική ήταν αυτοδιδακτούμενα, ναι. Ας πούμε πρώτη φορά όταν με έπρεπε σπατάζω να καπνίζω 11 ετών. Ναι, εντάξει. Εκεί μας ανώλη το πει, ναι. Ναι. Υποκριθήκαμε. Μα ξέρεις, μπαμπά, ναι. Ο Κώστας. Τα έχει στην τσέπη του, να κάνω. Okay. Τι πράγματα. Okay. Σε ένα μπάτσο, ο οποίος μου έρχεσαι να κάνω μια βουτιά στο λιμάνι των Χανίων, σε σημείο που υπάρχει ένα μικρό γεφυράκι για να περνάνε τα καΐκια και στο οποίο απαγορεύεται να κολυμπάς, το έκανα βουτιά από εκεί. Εάν ερχόταν κάποια βάρκα είχαμε με τοπική σύγκρουση και η βάρκα η καημένη θα βυθιζόταν και με συνέλαβε 9 ετών και με πήγε
Στο λιμεναρχείο με έβαλε στο μπουντρούμι κανονικά για να φοβηθώ. Αλλά μετά ήρθε ο πατέρας μου και με παρέλαβε μετά από 2 ώρες και ήταν χαμογελαστός ο πατέρας μου. Τα σίδερα της φυλακής είναι για τους λεβέντες. Για τους λεβέντες. Ωραία. Σε χαιρετώ, Άκη. Άκη. Τσοχατζόπουλο, τη σίδερα. Πώ θα είναι, σωστά. Μου έλεγε προχθές ένας ότι δεν είναι, λέει, μέσα. Και πού είναι. Δεν ξέρω εγώ. Ο Τζιμ Μόρισον έγινε. Okay. Ο Τζιμ Μόρισον. Του Πασόκ. Στην ίδια συνέντευξη στον Νίκο Κουρμουλή, στην Αυγή, είχες πει πως πατρίδα για σένα είναι η γλώσσα πρώτα απ' όλα. Και πριν από λίγες μέρες ανήρτησες στο διαδίκτυο με αφορμή την άποψη της Ρεπούση περί διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών το εξής. Τα αρχαία θα έπρεπε κατά την καθόλου ταπεινή μου άποψη να διατίθεται σε εκείνους εκείνες που τα επιθυμούν. Education ought to be provided only to those who demand it. Για να ξαναθυμηθώ τον Έζρα Πάουντ, έγραψες. Με αυτή τη λογική που το έθεσες, το οποιοδήποτε μάθημα θα έπρεπε να διατίθεται σε όσους το επιθυμούν. Κοίτα, πιστεύω γενικώς ότι η παιδεία πρέπει να προσφέρεται σε εκείνους που το επιθυμούν. Ναι. Γενικώς, τον βασικό κανόνα της αστικής οικονομικής σκέψης περί ζήτησης και προσφοράς τον έχουμε γραμμένο στα τετράδια του Πανεπιστημίου και αυτά τα τετράδια έχουν πάει κάπου, ας πούμε, δεν θυμάμαι πού. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι γενικώς η παιδεία πρέπει να προσφέρεται σε εκείνους που είναι παθιασμένοι με αυτήν. Τώρα για να γίνει αυτό θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσει. Δεν μπορείς να παθιαστείς με κάτι αν δεν σου προσφερθεί. Αλλά πιστεύω στην ενθάρρυνση και μόνο. Δηλαδή εγώ ας πούμε δεν θα προέτρεπα το παιδί μου να μάθει αρχαία ελληνικά με το ζόρι. Ούτε παγανιστής είμαι, ούτε αρχαιολάγνος. Αλλά εάν το παιδί μου έλεγε σε κάποια στιγμή, θα του πρόσφερα πρώτα μαθήματα, δηλαδή θα έβλεπα την αντίδρασή του όπως θα έκανα και με ένα πιάνο προς το παιδί μου. Εάν το παιδί μου γινόταν 12 ετών και μου έλεγε ότι μπαμπά, για να καταλάβω τον Οδυσσέα Ηλίτη πρέπει να ξεκινήσω από τον Όμηρο, θα πλήρωνα υψηλά δίδακτρα για να το έχει αυτό. Εγώ απλώς ως γονέας θα το πρόσφερα. Εάν έβλεπα ότι δεν έχει κλείσει προς αυτό, θα σήκωνα τα χέρια και θα έλεγα είναι δικαίωμά του. Δεν πιστεύω ότι το μάθημα των αρχαίων ελληνικών πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι του κάθε γονέα να πείσει ή όχι το παιδί του να απαιτήσει κάποια μαθήματα στο σχολείο. Πρέπει να προσφέρονται πάντα στην περίπτωση που κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να του προσφερθούν ή να τις προσφερθούν. Αλλά δεν πρέπει να επιβάλλεται. Κανένα μάθημα δεν πρέπει να επιβάλλεται στα παιδιά, κατά την άποψή μου. Η παιδεία είναι πολύ ιερό πράγμα για να πηγαίνει χαμένη. Εξάλλου η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους να κάνουν όλες τις δουλειές. Τίποτα δεν είναι υποτιμητικό και μπορεί εγώ να ήθελα να γίνω αγρότης, ας πούμε. Δεν ήθελα, αλλά θα έπρεπε να έχω το δικαίωμα να γίνω. Εάν ήθελα να γίνω φιλόλογος, που ήθελα και έγινα, τότε θα έπρεπε να έχω από το Λύκειο την δυνατότητα να διεισδύσω στα αρχαία ελληνικά ή να μην πάρω καθόλου το μάθημα. Να. Το ξέρω ότι είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα αυτό και δεν θα έπρεπε ένας φιλόλογος ή ένας ποιητής να προτρέπει, εντός εισαγωγικών να μιλάει έτσι, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και ελπίζω αυτοί που παίρνουν αποφάσεις να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή στο τι απαιτούν και ποιοι είναι, γιατί ξέρεις, γενικώς στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας οι στρατιές των φιλολόγων που απαιτούσαν να γίνουν διάφορα πράγματα στα σχολεία συνοδεύονταν και από ιδεολογικές και κομματικές ακόμα απόψεις. Και αυτό το πράγμα για μένα είναι εντελώς είναι τουλάχιστον χυδαίο. Δηλαδή, εγώ το όνομά μου το γράφω με όμικρον και μου φωνάζουν διάφοροι γιατί το κάνω αυτό. Αυτοί που μου το φωνάζουν συνήθως είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Εγώ συγκινήθηκα με το όμικρον επειδή και το επίθετό μου έχει ένα όμικρον και μου αρέσει το όμικρον περισσότερο από το ωμέγα στο όνομά μου, όχι ως γράμμα γενικώς.
Και αυτό το έκανα διότι το έκαναν και αριστεροί σύντροφοί μου. Έτσι, οπότε δεν ξέρω γιατί πρέπει να λένε Εμμανουήλ, θα αποφασίσω εγώ. Αλλά δεν θα προσπαθήσω να περάσω τη θέση του Αντώνη Σαμαρά μέσα στο Πανεπιστήμιο ή στο Λύκειο μόνο επειδή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα, η παιδεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι αυτόνομο. Δεν πρέπει να διεισδύει κανένας πολιτικός χώρος και ξέρω ότι αυτό το πράγμα το λέω σε μια χώρα η οποία έχει συνηθίσει να προσδιορίζει τα παιδιά της από την πρώτη μέρα που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Είναι κάτι το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση από εφηβείας. Τα πολιτικά κόμματα, για παράδειγμα, να έχουν εκπροσώπους μέσα στα πανεπιστήμια και να προσιλητίζουν νέα παιδιά. Ξέρω ότι ίσως αυτό ακούγεται λίγο να το έχει πει η Διαμαντοπούλου, αλλά εγώ το εννοώ εντελώς αντίστροφα. Πρέπει το κάθε παιδί να φτάνει στο σημείο να αποφασίζει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του. Και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην ελεύθερη κοινωνία, η οποία είναι η αταξική. Mm-hmm. Ο οποίος, τι παίρνεις και δεν μας δίνεις. Δεν παίρνω τίποτε. Τίποτε δεν παίρνω. Είναι αυτό που πιστεύεις. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, μάλλον να σου πω πώς το βλέπω εγώ, ότι ο ποιητής είναι κατά μία έννοια και συγγραφέας. Μάλλον κατά την κυριολεκτική έννοια του όρου, γιατί συγγράφει. Ναι. Συγγραφείς έχουμε πολλούς, μυθιστοριογράφους ναι. Έχουμε λίγους. Σωστά. Ένα συγγραφέας, ας πούμε, μυθιστοριογράφος, μπορεί να είναι και ποιητής. Με την ευρία έννοια όμως, κυριολεκτικά, ότι ποιεί κάτι, να έχει ναι. Ας πούμε τα χαρακτηριστικά ενός ποιητή. Γιατί... Ναι. Υπάρχουν πολλοί ποιητές, ο Μποντλέρ ήταν ένας από αυτούς, ας πούμε, οι οποίοι έγραφαν πεζά ποιήματα και τα πεζά τους ποιήματα, βέβαια δεν απαντώ στην ερώτησή σου με αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι ο Μποντλέρ έγραφε πολύ καλά πεζά ποιήματα, ο Guy de Maupassant. Η Virginia Woolf, για παράδειγμα, που είναι κυρίως μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος, έχει γράψει διηγήματα τα οποία είναι σαν να διαβάζει ποίημα. Ποιήση. Άρα υπάρχουν. Υπάρχουν. Συγγραφείς με ποιητική διάθεση μυθιστοριογράφη. Τώρα μου ήρθε η Virginia Woolf. Ναι. Ο Καμί, ας πούμε, εάν διαβάσεις την πρώτη σελίδα του ξένου, διαβάζεις ένα ποίημα. Διαβάζεις ένα ποίημα. Μάλιστα. Η μητέρα μου πέθανε σήμερα, αν θυμάμαι καλά, έτσι ξεκινάει. Ωραία. Υπάρχουν σίγουρα. Υπάρχουν. Ωραία. Έχεις πει σε συνέντευξή σου στο Radio Bubble, με επιλέξει, ότι ο ποιητής πρέπει να είναι και να φαίνεται. Και είχε γίνει μια κουβέντα πάνω σε αυτό και κατάλαβα ότι δεν συμφωνεί ουσιαστικά με την άποψη που ξεκόβει το καλλιτεχνικό έργο ενός ποιητή, ας πούμε, από τη στάση ζωής του. Η εκπομπή σου στο κόκκινο έχει πάρει το όνομά της, φαντάζομαι, έτσι, από το ποίημα «Επί ασπαλάθων του Σεφέρη». Ναι, δεν το φαντάζεσαι, έτσι είναι. Έτσι είναι, ωραία. Ο Σεφέρης ήταν χαμηλόβαθμο διπλωματικός στέλεχος και διευθυντής εξωτερικού τύπου στο Υπουργείο Τύπου Επιμεταξά και μετά και σε διάφορες διπλωματικές θέσεις επί αστικών κυβερνήσεων. Σωστά. Ένα άλλο παράδειγμα που ξέρω ότι σας αρέσει πολύ είναι ο Έζρα Πάουντ, ο οποίος είχε συνδεθεί με το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη. Ναι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εμένα, ας πούμε, αυτοί οι δύο ήταν ποιητές, αλλά δεν φαίνονταν ως τέτοιοι. Δηλαδή, βλέπεις κάποια αντίφαση, ας πούμε, στην πορεία του καθενός σε σχέση με το έργο του. Υπάρχει. Κοίτα, αυτό πρώτα απ' όλα είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα και είναι και ένα ερώτημα που απασχολεί την κριτική της λογοτεχνίας από τότε που εφευρέθηκε σχεδόν. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλευκάνω τη σχιζοφρένειά μου στο θέμα αυτό, διότι ο Γιώργος Σεφέρης, για παράδειγμα, είναι ο αγαπημένος μου Έλληνας ποιητής. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσω, δεν έχω διαβάσει ποτέ ένα ποίημα του Σεφέρη που να με έχει συγκινήσει στο έπακρον. Και αυτό ήταν και ο σκοπός του Σεφέρη. Ο Σεφέρης πίστευε ότι η ποίηση πρέπει πρώτα απ' όλα να συγκινεί. Από την άλλη πλευρά, εμένα γενικώς μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεπείς προς τον λόγο τους. Είμαι αυτό, ζω έτσι. Ο T.S. Eliot, για παράδειγμα, είναι ο αγαπημένος μου
ποιητής της αγγλοσαξονικής ποιήσης. Κατά καιρούς ο Πτίας Έλιοντ έχει πει πράγματα τα οποία στα δοκίμια του και στις συνεντεύξεις του, τα οποία με έχουν αφήσει άφωνο. Έτσι, ας πούμε, έχει πει, για παράδειγμα, το πολύ γνωστό ότι στην θρησκεία είναι αγγλικανός. Το πολίτευμα το οποίο θα υπηρετούσε είναι η βασιλευόμενη δημοκρατία κτλ. Και κάτι άλλο τώρα που δεν θυμάμαι, κάτι σεξιστικό. Mm-hmm. Κάτι σεξιστικό, τέλος πάντων. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη σχιζοφρένεια σε μένα, διότι από τη μία κάθε Κυριακή πρωί διαβάζω τα τέσσερα κουαρτέτα, όπως το Ευαγγέλιο άλλοι ας πούμε, διότι μου δίνει αυτό το ρυθμό που έλεγα πριν για να ξεκινήσω τη μέρα μου, όχι για αυτά που λέει όμως, mm-hmm. τα τέσσερα κουαρτέτα είναι το αγαπημένο μου ποίημα ever, αλλά είναι ένα χριστιανικό ποίημα. Mm-hmm. Εγώ το διαβάζω για το ρυθμό του. Οπότε υπάρχει αυτό. Ο Έζρα Πάουντ, ο πλέον παρεξηγημένος ποιητής, κατά την άποψή μου, ο μεγαλύτερος μαΐστορ της τέχνης της ποιήσης, πραγματικά πιστεύω ότι είναι απαράμιλος ο Έζρα Πάουντ ως ποιητής. Από την άλλη πλευρά έχει την κακή τύχη να είναι λίγο θερμοκέφαλος, ναι, και να έχει πει μερικά πράγματα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν άλλοι και τον ονόμασαν φασίστα. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και λίγο φασίστας μέσα του Έζρα Πάουντ. Ναι, δεν ξέρω. Είχε συνδεθεί πάντως. Είχε συνδεθεί. Εντάξει, είχε μια συνάντηση με τον Μουσολίνι, έκανε τις εκπομπές mm-hmm. Voice of America. Προπαγάντιζε εναντίον της Αμερικής και υπέρ του άξονας. Άξονα, ναι. Έτσι. Από την άλλη όμως, εγώ πιστεύω ότι ο Έζρα Πάουντ ήταν ένα παιδί. Mm-hmm. Και ξέρεις, καμιά φορά εγώ βλέπω να έχει παίξει καλύτερη μπάλα μια άλλη ομάδα, αλλά δεν το παραδέχομαι ποτέ. Λέω, ας πούμε, ότι σίγουρα έφταιγε η διαιτησία. Συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους. Ναι. Και δεν ξέρεις τι να κάνεις με αυτό. Ο Καβάφης με το γνωστό «Μη κρίνεις τον ποιητή από τον τρόπο που ζει», mm-hmm. κρίνει τον από το έργο του. Αυτό εμένα μου ξυνίζει λίγο. Δηλαδή, για παράδειγμα, γνωρίζω ποιητές οι οποίοι υποτίθεται ότι υπηρετούν με ιερό τρόπο τον λόγο και το ήθος και τους βλέπεις στην κοινωνική του ζωή να είναι εντελώς χυδαίοι. Mm-hmm. Οπότε, ο κανόνας για μένα είναι να είναι και να φαίνεται. Να είναι και να φαίνεται. Mm-hmm. Όσο μπορεί. Όσο μπορεί. Και αυτό το κρίνει ο Θεός, φαντάζομαι. Ή τα θυμαράκια τα ίδια, δεν ξέρω ποιος κρίνει. Okay. Έχεις πει ότι δεν θεωρείς τον εαυτό σου ποιητή, αλλά ότι απλώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα με ποιητική διάθεση. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, ποιητές... Σε διακόψω. Ναι, όχι με ποιητική διάθεση. Επιλέγω σαν έκφρασή μου, έχω επιλέξει από παλιά που άλλαξα τις σπουδές μου, έχοντας ακούσει τον Γάμα Πι Σαββίδη να διαβάζει το Άξιον Εστί στο Πρίνστον, ήμουνα εκεί μαζί με τον Έντμουντ Κίλι, τότε που είχε μεταφράσει ο Έντμουντ Κίλι το ποίημα, και αποφάσισα ότι αυτό που θέλω να πω εγώ θα το πω με ποίηση, mm-hmm. γράφοντας ποίηση. Mm-hmm. Και όχι μέσω. Άρα γι' αυτό δεν θεωρείς τον εαυτό σου ποιητή, ας πούμε. Ότι απλά είπες ότι θα θέλω να εκφράζω μέτσα, ας πούμε. Το μέσο έκφρασής μου. Ναι, ναι. Αλλά ποιητική διάθεση, δεν ξέρω, ας πούμε, προχθές. Ένας, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω, έκανε μια πολιτική δολοφονία σε έναν σύντροφο. Mm-hmm. Έχω καμία διάθεση να γράψω κανένα ποίημα. Γι' αυτό. Γι' αυτό πράγμα, ναι. Όχι. Και για να μην πω ότι ενοχλούμε όταν βλέπω μόλις πεθάνει ένας άνθρωπος, κατευθείαν να γράφει κάποιος ένα ποίημα, mm-hmm. μου θυμίζει πάρα πολύ μολ και σούπερ μάρκετ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ναι, με συγχωρήσεις, σε διάκοψα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν κατά τη γνώμη σου ποιητές που δεν αντιμετωπίζουν, ας πούμε, την πραγματικότητα με ποιητική διάθεση, αλλά λειτουργούν εντελώς μηχανιστικά. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να γίνει επιτυχημένος ποιητής, συνδέοντας λέξεις, κοσμητικά επίθετα, ξέρω εγώ, φράσεις κτλ. Και υπάρχει περίπτωση να γίνει επιτυχημένος. Για μένα αυτό είναι κάτι πολύ μηχανιστικό, ρε παιδί μου. Ναι. Εξαρτάται πώς το κάνει. Ναι. Οι Νταντάιστες έβαζαν
σε ένα καπέλο μέσα ή σε ένα δοχείο, ας πούμε, χαρτάκια μικρά με λέξεις, τις πέταγανε στο πάτωμα και έφτιαχναν ένα κολάζ και έφτιαχναν ένα ποίημα. Ναι. Έτσι, είχε ένα σκοπό όμως αυτό το ποίημα. Mm-hmm. Ήθελε να δείξει ότι η λογική του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ή η λογική του καημένου του ανθρώπου είναι εντελώς αστεία. Οπότε, εάν βάλω δύο λέξεις, πέντε λέξεις, οι οποίες είναι ο Μανώλης και η ντομάτα, είδαν μία ταινία που τους άρεσε πολύ, θα πεις η ντομάτα τώρα τι είδε. Είχε όμως το σκοπό της. Εάν είναι ένας ποιητίσκος, κατά την άποψή μου, ο οποίος κάθεται και πιάνει το λεξικό και λέει για να δω ποιες λέξεις θα βρω για να εντυπωσιάσω, εντάξει. Άρα αυτό είναι μια μηχανιστική, ας πούμε, προσέγγιση. Ναι. Φαίνεται. Ναι. Φαίνεται. Το αποτέλεσμα φαίνεται πάντα. Υπάρχουν όμως ποιητές, πιστεύεις, που μπορεί να έχουν γίνει πολύ γνωστοί ή ο κόσμος, ας πούμε, να σέβεται το έργο τους και να είναι έτσι. Όχι. Όχι. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, τουλάχιστον. Ναι. Okay. Καλά, βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε έτσι καλώς τι έκαναν την ώρα που το έγραφαν και πώς το σκέφτονταν. Ναι, αλλά φαίνεται δηλαδή. Φαίνεται. Θα φανεί από το πόσο δεμένο είναι το ποίημα και τι έχει να πει. Και αυτό είναι σημαντικό. Το τι έχει να πει ένα ποίημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου. Κάνεις ραδιόφωνο, σωστά. Έχει σχέση η ποίηση με το ραδιόφωνο? Όχι, θα έλεγα. Όχι. Okay. Ας πω, καμιά φορά, πολύ συχνά, επειδή οι ακροατές μου και οι ακροάτρες και εγώ έχουμε ένα ραπόρ, έτσι, που μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό μου αρέσουν οι ζωντανές εκπομπές και όχι οι ηχογραφημένες, συμβαίνει κάτι το οποίο είναι πολύ ποιητικό για μένα. Δηλαδή, θα με πάρει τηλέφωνο ένα σύντροφος από το Περιστέρι, θα μου πει, έλα ρε Μανώλη, και τι έγινε και τα λοιπά, και τι φτιάχνουν αυτοί εκεί πέρα. Και η απάντηση που του δίνω έχει ένα τέτοιο ρυθμό που αισθάνομαι ότι γράφουμε ένα ποίημα εκείνη την ώρα μαζί, αυτός ο διάλογος. Ναι. Αλλά όχι. Όχι. Ποίηση δυστυχώς θέλει το γυάλινο πύργο της. Mm-hmm. Θέλει το γυάλινο πύργο της. Δηλαδή, επειδή με ρώτησε προηγουμένως κάτι σχετικό, για να απαντήσω σε αυτό, ποιητική διάθεση εγώ σπάνια έχω. Αισθάνομαι όπως ο Φλανέρ του Μποντλέρ ή όπως ο άνθρωπος του δρόμου του Έντγκαρ Άλαν Πο. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι τα ποίηματα τα δικά μου, ο ρόλος τον οποίο παίζω εγώ μέσα στην κοινωνία με το έργο μου, είναι προϊόν της παράλληλης μου πορείας με τους συνανθρώπους μου. Mm-hmm. Είμαι παρατηρητής. Είμαι, ας πούμε, ο άνθρωπος που παρακολουθεί την παρέλαση. Mm-hmm. Δεν είναι μέσα στην παρέλαση, αλλά παρακολουθεί την παρέλαση. Και το αποτέλεσμα είναι ο εγκλεισμός στον γυάλινο πύργο, μόνο και μόνο για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, που είναι το ποίημα. Αλλά πιστεύω ότι ο ρόλος του ποιητή είναι, τώρα τελευταία το έχω σκεφτεί αυτό που θα πω τώρα, είναι να στην κοινωνία μέσα να προσπαθεί να στείλει μια αίτηση για να βρει δουλειά ως φύλακας φυλακών. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Α, με συγχωρείς. Όχι, συνέχισε. Γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση. Σίγουρα. Γιατί έχει γράψει κάτι. Γιατί έχω γράψει κάτι αυτό. Ναι. Τότε που το έγραψα. Είναι αυτό το λαμόγιο φύλακα που θα απελευθερώσει του ανθρώπου. Αυτή η λέξη είναι απέσια λέξη, αλλά. Για πες μου λίγο γι' αυτό, γιατί είναι η επόμενη ερώτηση. Ναι. Πιστεύω, ας πούμε, ότι γενικώς οι προκαταλήψεις που δημιουργούνται σε έναν άνθρωπο από μικρά ηλικία, ένας άνθρωπος για μένα θα έπρεπε να κάνει παιδικές ερωτήσεις στον εαυτό του καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οπότε, εντάξει, εμένα μου λένε όλοι ότι τα φασολάκια είναι πολύ, πολύ καλά για την υγεία. Να δει μόνος του τι είναι τα φασολάκια. Ναι. Και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε αγνές ερωτήσεις για να προοδεύουμε σαν ανθρώπινη φυλή, σε γένος, ανθρώπινο γένος. Επειδή λοιπόν υποτίθεται ότι ο ποιητής είτε είναι στρατευμένος με κάτι είτε όχι, όλες οι απόψεις συγκλίνουν ότι ο ποιητής
αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διεισδύει στην εμπειρία και να κάνει τη ζωή καλύτερη του ανθρώπου, όχι μόνο μέσω των αισθήσεων, αλλά και με τη γνώση. Mm-hmm. Να του δείχνει πλευρές και αποχρώσεις των πραγμάτων που δεν έχει μέχρι στούδε δει ο ίδιος. Επειδή κάνει μία άλλη δουλειά, όχι επειδή δεν μπορεί. Κάθε λοιπόν ο Ηλίθης ξενυχτούσε για να το κάνει αυτό στο σπίτι του. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν δούλεψε ποτέ ο Οδυσσέας Ηλίθης. Mm-hmm. Δεν δούλεψε, αλλά δούλεψε. Δηλαδή, αυτός που δουλεύει στην. Ο χρηματιστής δουλεύει. Τι δουλειά κάνει ένας χρηματιστής? Έτσι, από το τηλέφωνο του, Golden Boy, Golden Dawn τώρα, από Golden Boy. Και εντάξει, να μην ξεφεύγω, γιατί έχω αυτή την τάση. Όχι, δεν ξεφεύγεις. Άρα, με είναι κατά κάποιο τρόπο ο ποιητής απελευθερωτής, ας πούμε. Ναι. Σωστά. Ναι. Με αυτή την έννοια ο ποιητής, μεταφορικά, έχει το κράτος το οποίο. Το κράτος είναι μια έννοια η οποία με απασχολεί από πολύ μικρό και πιστεύω ότι εάν έχει έναν αγώνα να κάνει ο άνθρωπος για την οικονομική του ευμάρεια είναι να παλέψει το κράτος. Ναι. Το κράτος μαζί με αυτούς που το κράτος υπηρετεί. Τα κράτη λοιπόν χώνουν ανθρώπους στις φυλακές για εγκλήματα τα οποία δεν ψάχνει καθόλου να δει γιατί τα έχουν διαπράξει. Ας πούμε ότι οι φυλακισμένοι είναι ψυχές οι οποίες έχουν φτάσει να νοσούν εξαιτίας νοσηρών εξουσιών. Εκεί λοιπόν καλείται ο ποιητής να κάνει τη λαμογιά του, να το πω έτσι και εγώ, να πείσει το κράτος ότι την εξουσία, ότι μπορεί να βοηθήσει αυτές τις ψυχές ως φύλακας, να μπει απ' έξω δηλαδή, να τις παρακολουθεί και να τις κρατήσει εκεί μέσα μέχρι να γίνουν άνθρωποι αυτοί που είναι εκεί μέσα και στο τσαφ να δώσει το κλειδί, να ανοίξει τις πύλες και να τους αφήσει να δραπετεύσουν. Και μετά θα δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι μέσα στη φυλακή ή όχι. Και αν είναι, τώρα το σκέφτομαι αυτό, αν είναι και ακόμα πιο ωραίος ο ποιητής, να φροντίσει κατά την έξοδο αυτόν που είναι τώρα μέσα, τον ανθρώπου για παράδειγμα που μπήκε στη φυλακή επειδή έκλεψε ένα πεντόκιλο λάδι, του συντρόφου που ένα βράδυ κατέληξε στη Γαδά, του σπάσανε χέρια, πόδια, κεφάλια οι πασιφιστές αυτών των ημερών του Δένδια, να μην σκεφτώ τώρα άλλους γιατί τρώμε το χρόνο. Ο σύντροφος ο οποίος κατέληξε στη Γαδά επειδή πήγε να κάνει μια αντιφασιστική διαμαρτυρία, να φροντίσει κατά την έξοδό του να πιάσει μερικούς που ήταν έξω από τη φυλακή για να τους χώσει μέσα. Διότι αυτές είναι οι νοσηρές ψυχές και αυτές οι ψυχές είναι που πρέπει να μπουν εκεί μέσα μέχρι να γίνουν συνάνθρωποι. Θέλω να σε ρωτήσω αν έβγαζες επαγγελματική κάρτα. Εντάξει, να δείχνεις τι επαγγέλλεις, ας πούμε, στον κόσμο. Θα ήθελες να γράφουν πάνω δημοσιογράφος ή ποιητής ή κάτι άλλο? Έχω μία που γράφει δημοσιογράφος. Έχεις δηλαδή επαγγελματική κάρτα. Ποιητής δεν θα ήθελα, όχι. Όχι, γιατί? Όχι. Διότι η ποιήση δεν είναι επάγγελμα. Mm-hmm. Και διότι τα τελευταία χρόνια, για να κάνω μία κοινωνιολογική έτσι παρατήρηση, ίσως από τη δεκαετία του 90 και μετά, όταν κάποιος έλεγε ότι να μας πει ο ποιητής, τι θέλει να πει ο ποιητής και τα λοιπά, ήταν κάτι που προσβάλλει για μένα την τέχνη. Mm. Δηλαδή ο ποιητής ήταν ένας τύπος που είχε περίεργα μαλλιά, έτσι, ήταν λίγο εθεροβάμα, δεν καταλάβαινε λίγο που τρελαμένος. Το έλεγες. Ναι. Ότι λίγο τρελαμένος, mad professor. Αυτό το τελευταίο δεν με πειράζει. Μου αρέσει πολύ η Mad Professors. No. Και επειδή η ποίηση είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο συγγενεύει με το επάγγελμα του χειρουργού, επειδή εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι πάρα πολύ καλός χειρουργός, δεν θα ήθελα η δική μου ταυτότητα τουλάχιστον να φέρει ποιητής. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα ταυτότητα. Mm. Κάνε. Δεν θα ήθελα ταυτότητα.
Κάποτε με είχε σταματήσει στη Νέα Υόρκη ένας αστυνομικός, χωρίς να έχω κάνει τίποτε απολύτως, σκέφτηκα του τι έκανα τώρα. Με σταμάτησε και μου ζήτησε ταυτότητα και του έκανα αυτό. Mm-hmm. Αυτή είναι η ταυτότητά μου, του είπα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια, είχε συνέπειες αυτό, αλλά και συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Για τη χειρονομία. Για τη χειρονομία αυτή. αλλά είναι η αλήθεια. Όχι, νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουμε ταυτότητες καθόλου. Εντάξει, εμείς οι δύο το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Ας πούμε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Ας πούμε επίσης ότι κάποιοι από εμάς παλεύουμε για να μην ντρεπόμαστε στο τέλος της ζωής μας, που δεν θα έχει γίνει, αλλά δεν θα ντρεπόμαστε διότι έχουμε αγωνιστεί για να γίνει. Ένας λίγο πιο ωραίος κόσμος. Mm-hmm. Η αταξική κοινωνία είναι η δική μου. Η δική μου θρησκεία, η δόγμα, όσο οξύμορο και να ακούγεται, διότι οι μόνοι σύντροφοι που εγώ αγαπώ είναι αντιδογματικοί και πιστεύουν στην αταξική κοινωνία. Πιστεύω ότι στην αταξική κοινωνία δεν υπάρχουν δόγματα, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι, άτομα, τα οποία σέβονται ο ένας τον άλλον και συνυπάρχουν και πιστεύω ότι σε αυτή την κοινωνία δεν θα χρειαστούν ούτε κλειδιά για τα σπίτια μας, ούτε οι συναγερμοί. Ούτε οι ταυτότητες. Ωραία.